Θετικά είναι τα νέα που έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία όσον αφορά τη Ζάκυνθο και τι κρατήσει για τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν. Σύμφωνα και με στοιχεία τη ΤΟΥΙ τη Μεγάλη Βρετανία, η Ζάκυνθο είναι στου 10 κορυφαίου προορισμού για την επιλογή διακοπών και αυτό αποτυπώνεται από τι κρατήσει των τελευταίων ημερών. Από τα μέσα Γενάρη και μετά έχουμε δει ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ ο των κρατήσεων, είναι πολύ ανεβασμένος και όχι μόνο από την ΤΟΥΙ και από άλλε εταιρείε και από το Τζετού είναι τα στοιχεία που λαμβάνουμε από όλους τους tour operator και βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα και αρκετέ ερωτήσεις. Ε, ελπίζουμε να συνεχιστεί. Στην τελευταία εβδομάδα θα έλεγα ότι υπάρχει ένα κύμα κρατήσεων από τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτό οφείλεται στις εξαγγελίες της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχουν πλέον περιορισμοί. Περιορισμοί όσον αφορά τα τεστ, το κόστος, την ανασφάλεια που υπήρχε. άρα υπάρχει μια ελευθερία κινήσεων και μια απελευθέρωση, αν θέλετε, των πολιτών τη Μεγάλη Βρετανία. Με την πανδημία να μην έχει φύγει από την καθημερινότητά μα, η ανασφάλεια παραμένει όσον αφορά για το αν θα συνεχιστεί το θετικό κύμα κρατήσεων και το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώ όλα παραμένουν ρευστά. Αυτό δεν είναι απαραίτητο, δεν θα μετουσιωθεί 100% σε κρατήσει, εάν και εφόσον δεν κλείσει το θέμα τη πανδημία. Γιατί ο καθένα μπορεί να κλείσει τώρα και να Ακυρώσει την κράτησή του χωρί επιπτώσει, να πάρει πίσω τα χρήματά του κτλ. Έτσι κι αλλιώ είναι μικρέ οι προκαταβολέ που δίνουν. Υπάρχει ακόμα η ανασφάλεια. Οι άνθρωποι του τουρισμού σημείωσαν ότι ελπίζουν οι τουρίστε να μην μείνουν στην πατρίδα του, αλλά να κάνουν διακοπέ και να επισκεφτούν τη Ζάκυνθο που θέλει να έχει καλή εικόνα και το φετινό καλοκαίρι. Θα αρκετά νωρί. Και ε, θέλουμε να αποφύγουμε αυτό που έγινε τα προηγούμενα χρόνια: να ταξιδέψουν, να μείνουν στον τόπο του και να κάνουν διακοπέ στον τόπο του. Είναι καιρό να ταξιδέψουν και να ε, έρθουν στην Ελλάδα και πολύ περισσότερο. Περισσότερο στη Ζάκυθο, περισσότερο. Να συνεχιστούν τα θετικά δεδομένα στον τομέα των κρατήσεων θέλουν οι άνθρωποι του τουρισμού στη Ζάκυνθο που ευελπιστούν τα αισιόδοξα μηνύματα από τους πρώτους μήνες του 2022 να μετουσιωθούν σε αυξημένες αφίξεις το καλοκαίρι.